Ναι, σίγουρα το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα και ειδικά όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση δεν έχει σημασία ποιος θα μπασάρει, ποιος θα σκοράρει. Σημασία έχει μόνο να κερδίσει η ομάδα και να καταφέρουμε να ξεκολλήσουμε από τα χαμηλά στρώματα που βρισκόμαστε της βαθμολογίας. Ήταν ευδιάκριτο το άγχος και στο σημερινό παιχνίδι, γιατί στην ουσία ήταν ένας τελικός, δεν υπήρχε περιθώριο για απώλεια. Πώς το ζήσατε αυτό το παιχνίδι στο διάστημα που μεσολάβησε? Είναι λογικό, γιατί τρίτο χρόνο που βρίσκομαι εγώ εδώ και τα περισσότερα παιδιά, οι χρονιές δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Οπότε μας έρχονται σίγουρα εικόνες αρνητικές και σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα και νομίζω ότι σιγά σιγά και με αυτή την νίκη θα αλλάξει η ψυχολογία μας και θα πάρουμε και τα αποτελέσματα που πρέπει και αξίζουμε. Και τώρα ακολουθεί ένα κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι. Θεωρητικά το πρόγραμμα γίνεται πιο εύκολο κόντρα στο Λεβαδιακό, στη Λεβαδιά και μετά δύο αγώνες εντός. Εντάξει, δεν θα συμφωνήσω για το πρόγραμμα. Έχουμε αποδείξει ότι και στα παιχνίδια με τις μεγάλες ομάδες ότι τα πάμε καλά. Ίσως να είναι και πιο δύσκολα για μας να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, η Λάρισα κτλ. Θα προετοιμαστούμε από τη Δευτέρα κατάλληλα και νομίζω ότι θα φανούμε έτοιμοι για το παιχνίδι της Κυριακής. Το σημερινό βραβείο που θα ήθελες να το αφιερώσεις? Στους συμπαίχτες μου και στην ομάδα, γιατί πραγματικά υπήρχε πίεση και πριν το παιχνίδι και νομίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε σιγά σιγά να ανέβουμε στη βαθμολογία.